Τι κάνετε? Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Θα ρωτήσω κάτι πρώτα εσάς, κυρία Γιαννακάκη. Άκουσα χθες την κυρία Ρεπούση με αφορμή την ιστορία του κυρίου Χαϊκάλη να λέει γιατί πάνε όλοι οι μεσάζοντες του Σανέλ και δεν έρχονται και σε εμάς και είμαστε στο απειρόβλητο εμείς της Δημάρ. Ναι, κοιτάξτε. Να το πω αστειευόμενη και τρόπον την έννοια και λίγο παράπονο, έτσι. Δηλαδή, αν πετάνε τα 3 εκατομμύρια πάνω από το κεφάλι του καθενός, να γίνω κι εγώ βουλευτής να τα πάρω να ψηφίσω. Φυσικά η κυρία Ρεπούση δεν εξέφραζε παράπονο για όνομα του Θεού. Εξέφραζε μία απορία. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν τις δηλώσεις της κυρίας Ξουλίδου, η οποία προχθές ή χθες διάβαζα ότι της έκαναν πρόταση και για να γίνει υπουργός προκειμένου να δεχτεί να ψηφίσει τον κύριο Δήμα. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς, το πολύ σοβαρό και το βαθιά πολιτικό είναι ότι βρισκόμαστε σε μία πολιτική κατάσταση η οποία όζει. Και μετά αναρωτιόμαστε για την κρίση των θεσμών, για την κρίση του πολιτικού συστήματος, για τον πολιτικό κινησμό και γιατί πλέον ο πολίτης δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και στην πολιτική. Δυστυχώς έτσι όπως το λέτε. Κύριε Πλεύρη, μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω το εξής. Έρχομαι, κύριε Δημητρόπουλο. Σαφώς και η δικαιοσύνη θα βρει τι έχει γίνει πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ δεν ξέρω ούτε αν είναι γνήσιο, ούτε αν δεν είναι. Mm-hmm. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση ένα καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, γιατί πρέπει να γίνουν μία και δύο και τρεις συναντήσεις. Mm-hmm. Αν εγώ βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, είναι γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Δεν ενδιαφέρομαι. Η εξήγηση που έδωσαν για να τον παγιδεύσει. Ναι. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου άποψη και τι μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Όταν εμείς εδώ και καιρό λέμε ως δημοκρατική αριστερά ότι δεν υπάρχουν ούτε αργυρώνητοι βουλευτές, ούτε αποστάτες, υπάρχουν άνθρωποι, βουλευτές, οι οποίοι με τη συνείδησή τους και με τη δύναμη που τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός στη Βουλή κάνουν επιλογές, μπορεί για μένα η επιλογή του να ψηφίζουν Σταύρο Δήμα και να συνεχίζουν το βίο αυτής της κυβέρνησης, να επιθυμούν να συνεχιστεί ο βίος αυτής της κυβέρνησης, είναι μια καταστροφική επιλογή, μια λάθος πολιτική επιλογή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ούτε ότι έχουν πάρει χρήματα. Όταν το έλεγαμε λοιπόν ως δημοκρατική αριστερά, τότε μας λέγανε ότι κλείνουμε ματάκια. Mm. Γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία βρίσκεται στα κάγκελα, οι λογικές φωνές δεν έχουν καμία τύχη, γιατί όλοι σκέφτονται με το θυμικό. Και ένα τελευταίο για τον κύριο Παραστατίδη και τον κύριο Βουδούρη. Ναι. Δεν θέλω να θυμίσω την πορεία του καθενός, γιατί ξέρετε, είμαστε μια μικρή χώρα, ευτυχώς, και γνωριζόμαστε λίγο όλοι μεταξύ μας, τι έχουμε κάνει, από πού ξεκινήσαμε, πού πήγαμε, γιατί πήγαμε εκεί, γιατί πήραμε την έδρα μας και την κάναμε βόλτα στα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Αν υπάρχει λογική στο ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ψήφισαν Σταύρο Δήμα να μην μπουν στις δύο επόμενες ψηφοφορίες. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι για να πείσουν όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές λοιπόν για την εντιμότητά τους και αυτοί που δεν ψήφισαν Σταύρο Δήμα να μην ενταχτούν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το ολοκληρώνουμε. Θα έρθω σε εσάς και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει και δημοσίευμα που λέει ότι θα πάτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι. Απλώς επειδή δεν έχει μιλήσει καθημικό. Κυρία Γιαννακάκη, θέλω να έρθω σε εσάς και θέλω να βάλω δύο ζητήματα. Τα πάω λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχει αρχίσει μία συζήτηση και σήμερα υπάρχει και σε δημοσιεύματα ότι ο κύριος Κουβέλης έχει συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα να καταργηθεί η Δημάρ και να ενσωματωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει. Δημάρ, άρθρο σε νόμο και θα καταργηθεί όλο που λένε κλείνει η Δημάρ. Λέω ότι είναι περίπτερο και κλείνει. Για να μην χάσει τον πόνου των 50 ευρώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα δεύτερο κομμάτι που θέλω να το συμπεριλάβω έτσι εν συνόλο, γιατί δεν έχω χρόνο. Μία αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου, στελέχους της Δημάρ, ο οποίος μίλησε για μυστικές συμφωνίες το καλοκαίρι, στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Κουβέλη, και μία συνέντευξη του κυρίου Κακουλίδη, τα βάζω όλα μαζί, που μιλάμε 1% δεν πας σε εκλογές, πας σε ξεματιάσια και κατεβαίνεις από το καλάμι. Σας τα έχω βάλει όλα μαζί, οπότε θέλω μια συνολική απάντηση. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη διάβασα όλη τη συνέντευξη. Μου διάβασαν κάποια κομμάτια. Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Και να βάλω έναν προβληματισμό αναφορικά με αυτό που γράφει ο πολύ αγαπητός μου κύριος Κακουλίδης, που είναι ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Αριστεράς και στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς και ήμασταν και συνυποψήφιοι στη Β' Πειραιά. Με 1% λοιπόν, με τη δική του λογική, θα έπρεπε να προτάξουμε το κομματικό συμφέρον και όχι αυτό που θεωρούμε συμφέρον της χώρας. Ζητάμε συγγνώμη, η δημοκρατική αριστερά, οι βουλευτές της, τα στελέχη της και ο πρόεδρός της, προκρίνει
το συμφέρον της χώρας και όχι το κομματικό συμφέρον. Ωραία. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν κανέναν το τι θα κάνει η Δημοκρατική Αριστερά. Να πάμε στο σπίτι μας και στις δουλειές μας. Όλα σας τρέφω, όσοι λίγο, συγγνώμη. Ακριβώς. Για τον κύριο Παπαδόπουλο. Για τον κύριο Παπαδόπουλο. Δυστυχώς το διάβασα κι εγώ. Και? Δυστυχώς το διάβασα κι εγώ. Έχω να πω το εξής. Έτσι, γενική τοποθέτηση, ναι, και με πολύ σεβασμό στον κύριο Παπαδόπουλο. Ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να έχει ακούσει πολλές και διάφορες συζητήσεις δυνάμει της θέσης του ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Αν αυτός επιτρέπει στον εαυτό του να αφήνει υπονοούμενα για τον Φώτη Κουβέλη, δεν ξέρω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Εγώ ξέρω ότι όποιος έχει να πει κάτι, βγαίνει και του λέει. Είπε θα το πει ενευθέτω. Α, πολύ ωραία. Όταν λοιπόν το πει ενευθέτω, θα το απαντήσω κι εγώ. Ωραία. Και στο θέμα της συναλλαγής ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ για κοινή κάθοδο στις εκλογές. Αυτά είναι παλιά δημοσιεύματα. Δεν εδώ ισχύει. Εδώ και 2-3 μήνες τα διαβάζω. Βρισκόμαστε σε ένα κανάλι επικοινωνίας μετά από την αποστολή επιστολών που κάναμε τον Ιούλιο μήνα προς τους όμορους χώρους. Μιλάμε επίσης με τους οικολόγους. Δεν θα με ρωτήσετε γι' αυτό. Όχι, βέβαια, γιατί το δεν ζουμερό, όπως είπα. Για τους οικολόγους, διότι αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σας, αλλά το ζουμερό, όπως είπανε και χθες για το μοντάρισμα του βίντεο, είναι άλλο πράγμα. Οποιαδήποτε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, όπως υπάρχει και με τους οικολόγους. Χωρίς να κατεβάσει ρολά η Δημάρχη να κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απόφαση του συνεδρίου μας πριν από 2 μήνες. Ότι για την οργανωτική και κομματική αυτοτέλεια. Όχι, επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω για καμία συμφωνία, ούτε μυστική ούτε φανέρη. Δεν ξέρω αν ο κ. Κουρουπλής γνωρίζει κάτι και μπορεί να μας. Δεν ξέρω ότι έχει γίνει καμία τέτοια συμφωνία. Από εκεί και πέρα όμως για μένα, και οφείλω να το πω, οποιαδήποτε συμφωνία για κοινή κάθοδο, αν τελικά αποφασιστεί, ναι, πρέπει να στηρίζεται σε στρατηγικές συμφωνίες. Για μένα, σε προγραμματικές εκκλήσεις. Είναι μια δεύτερη. Για μένα, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να έχει προηγηθεί συμφωνία και όλα αυτά που λέμε, τα οποία εσείς μέχρι στιγμής δεν τα δέχεστε. Ναι, για μένα προσωπικά δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να συμμετάσχω σε ένα εγχείρημα το οποίο δεν στηρίζεται σε προγραμματική σύγκληση. Το ξεκαθαρίζετε. Που είναι η διευθέτηση του χρέους και με ποιους όρους θα γίνει, η παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και η αταλάντευτη πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Ξεκάθαρο. Πρέπει να πάω στον κύριο Κουρουμπλή και να κλείσουμε σιγά σιγά. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Από τις βουλευτικές. Για να μπορεί και να τις διαβάσει κανείς. Κύριε Κουρουπλή, και, και να τοποθετηθούμε, κύριε Κουρουπλή, σήμερα. Γιατί 11 η ώρα ξαναξεκινάει η συζήτηση. Αυτό βλέπω. Κυρία Γιαννακάκη, δεν σου κάνω. Κλείβομαι. Δηλαδή, για το πόσο μικροκομματικά κάποιο λειτουργεί. Δεν ξέρουμε. Συμφωνώ απολύτως. Είπε ότι θα το κάνει σήμερα το πρωί στις 11 πρώτη του δουλειά θα είναι αυτή. Αυτό περιμένω κι εγώ, γιατί μιλώ σήμερα. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα δεχτεί. Ναι, βέβαια. Κυρία Μαυραγάνη, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό είναι από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου. Και το έχει πει, δεν το λέει η Μαρία Γιαννακάκη. Δεν το λέει Δημοκρατική Αριστερά. Το έχει πει ο Απόστολος ο Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ναι, περνάνε και όμως 10-10. Ξέρετε τι. Το δεν περνάνε, υπάρχει. Δεν ξέρουμε, κατατίθενται. Λοιπόν, περνάνε κιόλα. Κατατίθενται τροπολογίες. Κατατίθενται τροπολογίες που είναι ολόκληρα νομοσχέδια. Άσχετες, χωρίς συζήτηση στις επιτροπές. Μας τα φέρουν 3 ώρες πιο πριν, 100 σελίδες. Δεν προλαβαίνουμε να τις μελετήσουμε. Δηλαδή, ο τρόπος που νομοθετούμε είναι απαράδεκτος. Μα συγγνώμη λίγο, κύριε Πλεύρη, έχω εδώ στα στοιχεία. Μα το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα, συζητήθηκε το παρόμοιο νομοσχέδιο τον καλοκαίρι. Και μας είπαν ότι λύσαμε. Αυτό βλέπω τώρα. Αλλά εδώ, από χαρακτηρισμοί δασών, δασικών εκτάσεων, καταρχήν την υποχρέωση ένα δάσος. Αν το δείτε αυτό το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση είναι ευρηματική σε αυτά. Το καταγράφω και μπράβο σας, διαχωρίζετε τη θέση σας. Απλώς δυστυχώς άλλοι το προχωρούν και το βλέπουμε όπως αυτό που είπα για τα δάση. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πολύ μικρό σχόλιο. Κυρία Γιαννακάκη, θα σας το δώσω και στον κύριο Δημητρόπουλο. Πολύ γρήγορα. Μόνο για το απαράδεκτο του νομοθετήματος που από χθες συζητάμε στη Βουλή. Για τα δάση, λέτε τώρα. Για τα δάση. Ναι. Το ξέρετε ότι εισάγεται παγκόσμια πατέντα, μοναδική συνεισφορά του Υπουργείου στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Ότι? Όπου λέει ότι όταν μια περιοχή δεν μπορεί να αναδασωθεί. Αποχαρακτηρίζεται και φυσικά χτίζουμε μετά. Και δεν υπάρχει στη Διεθνή Βιβλιογραφία κανένας χαρακτηρισμός με ποιον τρόπο μια περιοχή μπορεί να κριθεί ως μη αναδασώσιμη. Είναι συνεισφορά του Υπουργείου. Είναι συνεισφορά του Υπουργείου στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Αυτό πραγματικά είναι παγκόσμια πατέντα. Δεν είναι μόνο παγκόσμια πατέντα, είναι παγκόσμια θλίψη. Για μας